Ο Μέγας Αλέξανδρος, από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας, με παγκόσμια εμβέλεια, έχει περάσει από την ιστορία στο θρύλο και επηρεάζει μέχρι και σήμερα στις μέρες μας την εθνική αλλά και την τοπική αυτοσυνειδησία. Στην εποχή μας, που η ελληνικότητα της Μακεδονίας αμφισβητείται, είναι πολύ σημαντικό που η φετινή διοργάνωση Πέλεγων έχει ως κεντρικό θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο, τόσο με μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική ημερίδα, όσο και με τα υπόλοιπα δρόμενα. Τα χωριά του Βόλου επιβεβαιώνουν την ιστορική ελληνική του συνέχεια μέσα από τις δράσεις πολιτισμού που διοργανώνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης Πέλεγων. Η ΤΕΙΠΣΙΛΟΝ Κοζάνης αγκαλιάζει και φέτος τη διοργάνωση και έχει μάλιστα την τιμή να είναι συνδιοργανωτής. Αυτό το δεκαήμερο εκδηλώσεων θα έχουν την ευκαιρία τόσο οι κάτοικοι της περιοχής μας, όσο και οι επισκέπτες, να έρθουν σε επαφή με την ανυπέρβλητη φυσική ομορφιά του Βοήλου, αλλά και με τη μοναδική φιλοξενία των κατοίκων του Βοήλου. Ένα δεκαήμερο πολιτισμού, ιστορίας, περιήγησης και όμορφων περιπλανήσεων, που είμαστε σίγουροι ότι θα έχει και φέτος μεγάλη επιτυχία. Και αυτή η μεγάλη επιτυχία οφείλεται στην αγάπη και στο μεράκι όλων των ανθρώπων που διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση. Ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο και τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, Πολιτιστικού Συλλόγου Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης Ομίλυχος για την άψογη διοργάνωση και συνεργασία, επίσης την Ομοσπονδία Αντιμακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, τη Βοιακή Εστία, τη Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πέλτα και τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Σισανίου, όπως επίσης και το Δήμο Βοήλου για την πολύ καλή συνεργασία. Οι γιορτές Πέλεγων πλέον έχουν καθιερωθεί στην τοπική κοινωνία και συμβάλλουν στην προνομή του τόπου μας και του πολιτισμού μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλούμε όλους οι πολίτες να παρακολουθούν και να παρακολουθήσουν κάποιες από τις εκδηλώσεις του δεκαημέρου. Εκ μέρους των οργανωτών, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και τη στήριξή σας. Θα αναφερθώ επιγραμματικά στις μέρες γιορτών Βοήλου Πέλεγων και ραδιοφώνου, και στο πρόγραμμα 2023. Από το 2016 οργανώνουμε τις γιορτές Πέλεγων, έχοντας ως συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Βοήλου. Τους ευχαριστούμε γιατί πίστεψαν στην προσπάθειά μας αυτή και μας στήριξαν. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη κύριο Γεώργιο Κασαπίδη, την Αντιπεριφερειάρχη κυρία Κατερίνα Δαταμόγια, τον Δήμαρχο Βοήλου κύριο Χρήστο Ζευκλή, που ειλικρινά η συμπαράστασή τους ήταν και είναι ουσιαστική. Η νοσταλγία και η αγάπη για το γενέθλιο τόπο ήταν το κίνητρο για να οργανώσουμε τις γιορτές Πέλεγων. Θέλαμε επίσης να κάνουμε γνωστό ότι η Πέλκα έρχεται από το βαθύ παρελθόν και από τον οικισμό αυτό, όπως υποστηρίζει ο Κεραμόπουλος, πήρε και το όνομα του χειροματικό συγκρότημα Πέλεγων που αγκαλιάζει το κάμπο της Πέλεγας Πέλκας. Γι' αυτό και τις μέρες γιορτών Βοήλου τις ονομάσαμε Πέλεγων. Από το 1927 η Πέλκα πορεύεται ως Πελεκάνος. Ο τότε πανεπιστημιακός καθηγητής αρχαιολογίας Αντώνης Κεραμόπουλος από τη Βλάστη διαμαρτυρήθηκε, αλλά δεν εισακούστηκε. Το δικό μας σύνθημα, ο σύλλογος, είναι «Η μνήμη δεν γκρεμίζεται». Σε αυτό το δρόμο που ανοίξαμε, ο Σύλλογος Πελικιωτών Θεσσαλονίκης Ομίλυχος ανέλαβε το μεγάλο μέρος της διοργάνωσης, έχοντας πάντα στο πλευρό την περιφέρεια και το Δήμο Βοήλου. Βρήκαμε όμως συμπαράσταση και από τους άλλους συλλόγους της Θεσσαλονίκης, από την Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων, τη Βοιακή Εστία, τη Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα, το Σύλλογο Σεπτιστέου Θεσσαλονίκης, του Αλιάχμωνα, αλλά και τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, όπως το χωριού μας, ο Σύλλογος Πέλκα, το Σύλλογο Συμπαράσταση είχαμε του Συλλόγου Σισανίων, των Αμάτων, του Αλιάχμωνα, της Γαλτινής, του Εμπορικού Συλλόγου Εράτηρας. Η συνεργασία ήταν άριστη γιατί ο στόχος ήταν κοινός. Η ανάπτυξη της περιοχής Βοήλου που έχει ένα βαθύ παρελθόν. Φέτος στηρίζει τις γιορτές Πέλεγων και ο Σύλλογος Πελικιωτών Μελβούρνης, η Πέλκα. Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε και την πρωτοβουλία αυτή. Οφείλω να δηλώσω ότι η στήριξη από τα μέσα ενημέρωσης ήταν μεγάλη και σημαντική. Η συμπαράσταση της ΕΡΤ3, της ΕΡΤ Κοζάνης, πολύ ουσιαστική, η τηλεοπτική σταθμή της Δυτικής Μακεδονίας, West, Flash, Κοζάνη TV, Top, ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Χιάτης, Ασέρα Χιάτης, τα Info, επίσης τις εφημερίδες της Κοζάνης, Χρόνο, Θάρρος, Κοζάνη GR, ηλεκτρονική εφημερίδα Κοζάνη, της Καστοριάς, Central News. Να ευχαριστήσω επίσης την ηλεκτρονική εφημερίδα Κόσμο Μάγδα, όπως επίσης και το περιοδικό, τη Free Press, Δυτικής Μακεδονίας του Γκέδερ.
να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεχή στήριξη την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονία Στράγγες. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο Σύλλογος Μύριχος κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχει αυτή η αναλλαγή των συλλόγων. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετέχουν στις γιορτές. Και σαφώς θα ήθελα να πω ότι, όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμά μας ξεδιπλώνεται από τις 1 του Ιούνιου μέχρι τις 11 και έχει ως γενικό θέμα το θρύλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι γιορτές θα διεξαχθούν στη Σιάτιστα, στην Εράτερ, στο Πελεκάνο, στο Σισάνι, στο Μικρόκαστρο. Η ημερίδα που πραγματοποιείται στις 3 Ιουνίου είναι αφιερωμένη στον πιο επιδραστικό άνθρωπο που πέρασε ποτέ από την ιστορία, στο Μέγα Αλέξανδρο. Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στη Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς. Ο Αλέξανδρος δημιούργησε ένα παγκόσμιο κράτος, που αν και διασπάστηκε πολιτικά μετά το θάνατό του, διατηρήθηκε ως κοινοπολιτεία παιδείας και ηθικού πολιτισμού, ως τα βάθη της Ασίας. Είμαι αυτοπολιτιστικός ομοσπονδικός σύλλογος Ισανίου, είμαι γραμματέας. Λοιπόν, καταρχήν ο σύλλογός μας θα ήθελε να ευχαριστήσει την κυρία Θεοδόρα Χριστινού για την πρόσκλησή της στις γιορτές βοηθών Πέλεχων. Ο επίλογος τον οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Σισάνι στις 11 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία του χωριού και θα παρουσιαστεί το έθιμο της Ρόκας. Η Ρόκα είναι ένα έθιμο με τις ρίξεις από την τροποκρατία και σχετίζεται με τη γονιμότητα. Στην ουσία η Ρόκα είναι ένα ξύλο σε σχήμα σταυρού, γι' αυτό έχει και άμεση σχέση με το Πάσχα. Στο χωριό μας το έθιμο πραγματοποιείται συνήθως τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, όπου οι γυναίκες ντυμένες με την παραδοσιακή φορεσιά χορεύουν και αφηγούνται παλιές ιστορίες από την καθημερινότητα, αλλά και από την τουρκοκρατία. Τη ρόκα συνήθως την κρατάει η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα και στο τέλος της διαδικασίας την πετάει, υποδηλώνοντας έτσι το τέλος του χειμώνα και τον ερχομό της άνοιξης.